Φίλες και φίλοι, σύντροφοι, αξιοποιούμε όλες τις μέρες που απομένουν μέχρι τις εκλογές για να μπει στο επίκεντρο της συζήτησης πώς θα ξημερώσουν καλύτερες ημέρες. Πώς θα ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας παντού και στο Δήμο της Χαλκίδας για να δυναμώσει και εδώ ο αγώνας για βαθιές αλλαγές ώστε να ικανοποιηθούν τα λαϊκά συμφέροντα η νέα Δημοτική Αρχή θα κληθεί να επιλέξει αν θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτά τα συμφέροντα ή εάν, όπως λέει, μόνο η λαϊκή συσπήρωση, θα βάλουμε εμπόδια σε αυτή την πολιτική, ώστε ο Δήμος της Χαλκίδας να υπηρετεί τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων. Εάν θα συνεχίσει, δηλαδή, όπως έκαναν όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, να υλοποιεί τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εκάστοτε κυβέρνηση ή, εάν όπως λέει μόνο η λαϊκή συσπήρωση, θα βάλουμε εμπόδια σε αυτή την πολιτική σε όφελος των ανθρώπων του Μόχθου. Εμείς διεκδικούμε την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Παλεύουμε για το σύνολο των αναγκών της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Μέσα και από αυτό το μετερίζει αυτό του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να υπάρχει συμβολή στην πάλη για την αναπλήρωση των απολειών που είχαμε τα χρόνια της κρίσης να διεκδικήσουμε νέες κατακτήσεις. Για μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους εργαζόμενους του Δήμου αλλά και για όλους τους εργαζόμενους ενάντια στις απολύσεις. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Ωράρια αντίστοιχα της εποχής που ζούμε και όχι να δουλεύουμε λες και είμαστε στο Μεσαίωνα. Ενάντια σε λευκές νύχτες και μαύρες παρασκευές που γίνονται με ευθύμη των Δήμων, για να κερδίζουν οι λίγοι, ενώ ιώνουν στην κυριολεξία οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί έμποροι. Για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, πρόνοια και παιδεία, και όχι νέα βάρη να φορτωθούν στους Δήμους, όπως πρόσφατα αποφασίστηκε με την απαράδεκτη μεταφορά των τμήματων ένταξης των σχολείων στην ευθύνη των Δήμων. Για υποδομές στο επίπεδο του Δήμου, σε αποχετευτικά έργα, για φθηνό και ποιοτικό νερό που θα το παρέχουν εργαζόμενοι με δικαιώματα. Για να αναβαθμιστούν οι ελεύθεροι χώροι, τα πάρκα, οι πλατείες, οι παιδικές χαρές και να αποτελούν διέξοδο για τη φτωχολογιά και όχι να είναι εγκατελειμμένοι όπως σήμερα που στο πάρκο του λαού εξαφανίστηκαν μέχρι και οι στις εγκαταστάσεις πολιτισμού και αθλητισμού να είναι δωρεάν η πρόσβαση, να υπάρχουν υποδομές για τους νέους για να μπορεί να αναπτύσσεται η δημιουργία, να υπάρχουν υποδομές για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Παλεύουμε ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά που στην πόλη της Χαλκίδας έχουν γίνει μάστιγα. Ενάντια στο ΝΑΤΟ και την εμπλοκή της χώρας μας σε εκστρατευτικές αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο, και όχι να χαργεντίζεσαι όπως έκαναν πολλοί δήμοι και περιφέρειες πανελλαδικά με τους δολοφόνους των λαών, όπως έκανε και εδώ ο Περιφερειάρχης Μπακογιάννης. Οι δημοτικές αρχές στη Χαλκίδα διαχρονικά έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί έδωσαν γη και είδωρ στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αδιαφόρησαν, άφησαν στο περιθώριο τα προβλήματα του εργαζόμενου λαού ήταν απόντες και αντίπαλοι στους αγώνες του λαού. Αδιαφόρησαν για τους απολυμμένους των τσιμέντων και άλλων επιχειρήσεων. Όλη την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων ήταν απόντες από τους αγώνες. Στήριξαν και στηρίζουν τα κόμματα που τσάκισαν τα εργατικά δικαιώματα. Καλλιέργησαν τη μυρολατρεία και το συμβιβασμό. Ενδεικτικά να αναφέρουμε και ορισμένα πιο συγκεκριμένα. Τα έσοδα του Δήμου Χαλκιδέων θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα μόνιμα υποζύγια όπως γίνεται ως σήμερα ή θα γίνει διαφορετικός επιμερισμός. Εμείς λέμε να πληρώσουν οι μεγαλοξενοδόχοι της παραλίας, οι μεγάλοι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην πόλη όπως το εμπόριο, οι αλυσίδε των σούπερ μάρκετ και εμπορικών καταστημάτων, αλλά και στα περίχωρα όπου αναπτύσσονται βιομηχανικά μονοπόλια, αυτοί να πληρώσουν να απαλλαγούν οι άνεργοι, να μειωθούν τα βάρη στις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, να διεκδικηθεί από το Δήμο της Χαλκίδας κρατική χρηματοδότηση, η απόδοση των πόρων που έχουν παρακρατηθεί από το κράτος, αλλά και δεν αποδίδονται και δεν διεκδικούνται. Στην καθαριότητα, το δίλημα είναι αν θα συνεχίσει να προωθείται η ιδιωτικοποίηση όπως γίνεται μέχρι σήμερα, με την πλήρη εγκατάλειψη των υποδομών και μηχανημάτων που θα έχει ως κατάληξη να αναλάβει και αυτήν την υπηρεσία ιδιώτης και η καθαριότητα να υποβαθμιστεί και να ακριβίνει και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με χειρότερους όρους. Αυτό είναι το δίλημα, αυτή είναι η προοπτική τους ή αν θα αναστραφεί αυτή η πορεία με εξυγχρονισμό των υποδομών αγορά νέου εξοπλισμού. Θα έχουμε δημοτική αρχή που θα επιδιώκει την απόλυση των συμβασιούχων καθαριότητας όπως έκανε η τωρινή Δημοτική Αρχή που έβαλε δικηγόρο για να τους απολύσει ή η δημοτικη Αρχή που θα απαιτεί την παράταση των συμβάσεων, τη μονιμοποίηση των εργαζομένων που στις κινητοποίησεις θα βρίσκεται εκεί όπως έκαναν οι υποψήφοι της λαϊκής εισπύρωσης. Τα έργα αντιπλημμυρικής, αντισυσμικής, αντιπυρικής προστασίας που δεν είναι επιλέξιμα θα διεκδικηθούν και ορισμένα να γίνουν ή η Δημοτική Αρχή θα συμπεριφέρεται σαν πόντιος πιλάτος, νύπτοντας τα σχήρα τη και το μόνο που θα κάνει όταν γίνει το κακό είναι να κυρίσει το Δήμο σε έκτακτη ανάγκη όπως έγινε πρόσφατα στο Δοκό. Αυτά περιγράφουν ένα Δήμο που θα έχει ως κριτήριο τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι που διοδικούν το Δήμο της Χαλκίδας είναι ταχμένοι υπερασπιστέ τη αντεργατική αντιλαϊκής πολιτική. Ο κύριο Παγώνης, που στηρίζεται από το Πασόκ, ο κύριο Καθαροσπόρη και η κυρία Μιτζιφίρη, που αν και προέρχονται από άλλου πολιτικού χώρου, είχαν εκλεγεί με τον κύριο Παγώνη του Πασόκ, άσκησαν διοίκηση από υπεύθυνε θέσει, αλλά τώρα έχουν ανεξαρτοποιηθεί. Η κυρία Βάκα, από το χώρο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο κύριο Μπάκα που είναι μεν εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο με την κυρία Βάκα τη Νέα Δημοκρατία, όμω ανακοίνωσε ανεξάρτητη υποψηφιότητα, ενώ μετά από λίγο κατέληξε να τα βρει με τον κύριο Παγώνη του Πασόκ. Ο κύριο Καλαθέρη στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα ακούγονται ανταλλαγέ ανάμεσα στου υποψηφίου του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ σε Δήμο και Περιφέρεια αντίστοιχα. Είτε έχουν την επίσημη στήριξη των κομμάτων του, είτε όχι, ένα δεν έχουν διαφορές. Ανεξάρτητοι και μη ανεξάρτητοι είναι όλοι τους εξαρτημένοι από τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό τους επιτρέπει και τις μεταπηδήσεις από τον ένα συνδυασμό στον άλλον. Αυτό είναι και ο λόγος που βρέθηκαν απέναντι στις διεκδικείς των εργαζομένων και του λαού, όπως στην περίπτωση των συμβασιούχων της καθαριότητας. Το πραγματικό δίλημα είναι αν θέλουμε δημοτικούς συμβούλους που θα υλοποιούν την κυρίαρχη πολιτική, που θα εμπλέκονται με τα συμφέροντα ή απλώς που θα την ανέχονται αλλά και θα την υλοποιούν. Ή, αν θέλουμε, δημοτικούς συμβούλους που θα στηρίζουν τις διεκδικήσεις σε όλα τα επίπεδα, που δεν συμβιβάζονται με τη χαμοζωή των 21ου αιώνα. Η εκλεγμένη με τη λαϊκή συσπήρωση θα τα επιδιώξουμε όλα όσα αναφέρουμε, αναφέραμε, με όλες, με όλες μας τις δυνάμεις. Τα επιδιώξαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ήμασταν παρόντες σε όλες τις διεκδικήσεις. Όσο πιο ισχυρή είναι η λαϊκή συσπήρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο πιο ισχυρό θα είναι ο αγώνας για τα δικαιώματα και τη ζωή των ανθρώπων του Μόχθου. Αυτή είναι η μοναδική ψήφος που δεν είναι χαμένη. Σήμερα θα ήταν καλύτερη η ζωή μας αν αυτή η αντίληψη είχε επικρατήσει σε περισσότερους Δήμους πανελλαδικά, όπως την Πάτρα, την Πετρούπολη, το Χαϊδάρι, την Κεσαριανή, την Ικαρία, αν αυτή η αντίληψη είχε επικρατήσει και σε περιφέρειες, αν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ήταν ακόμα πιο ισχυρό στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Καλούμε το λαό της Χαλκίδας να στηρίξει τη λαϊκή συσπήρωση και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας σε όλες τις κάλπες. Απευθυνόμαστε με μεγάλη καρδιά σε όσους μας γνώριζαν στους αγώνες, σε όλους όσους θέλουν να υπάρχει η πιο δυνατή η δικιά τους φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε όλους όσους θέλουν να δυναμώσει η λαϊκή πάλι πιο ορμητικά, ακόμα κι αν δεν συμφωνούμε σε όλα. Μια υπόσχεση έχουμε να δώσουμε. Ότι την επόμενη μέρα θα βρισκόμαστε όπως πάντα στο πλάι τους. Η ζωή αυτή το 2019 δεν μας αξίζει. Μπορούμε και θα την κάνουμε καλύτερη. Αξιοποιούμε και τις εκλογές για αυτόν τον σκοπό. Ισχυροποιούμε τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο και την Περιφέρεια, ισχυροποιούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Όλοι στη μάχη τις 50 μέρες που μας απομένουν.